Το παιχνίδι έχει τελειώσει στην Ερέτρια. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή της Μακρυκάπας, τον Νίκο τον Κιαπέκο. Νίκο, συγχαρητήρια για την νίκη σε μια δύσκολη έδρα απέναντι σε μια ομάδα που το τελευταίο διάστημα διανύει περίοδο φόρμας. Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε σήμερα στη νίκη? Ναι, όπως είπατε, ήρθαμε να παίξουμε μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Μια ομάδα που τα τελευταία αποτελέσματα δείχνει ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο, είναι δημιουργική. Ήταν ένα καλό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές. Από εκεί και πέρα, εμείς είπαμε ότι παίζουμε με μια ομάδα που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν κάνει καταστροφικό ποδόσφαιρο. Είναι το παιχνίδι που μας αρέσει κιόλας εμάς. Παίζουμε σε ένα καλό γήπεδο μεγάλο. Είπαμε ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τους χώρους που έχουμε, πάρα πολλούς. Μπήκαμε δυνατά από το πρώτο λεπτό. Κλείσαμε χώρους, είχαμε την κατοχή. Δείξαμε ότι είμαστε το αφεντικό στο πρώτο ημίχρονο. Προηγηθήκαμε και 1-0 με τον γκολ του Καραντάκη. Από εκεί και πέρα δεχτήκαμε ένα, θα έλεγα, τυχερό γκολ και ίσως κακή εκτίμηση του Δενάφτη στο πιάσιμο. Ένα γλίσιμα εκεί στο χόρτο. Πέρασε η μπάλα, έγινε το 1-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου. Από εκεί και πέρα είπαμε να ηρεμήσουμε. Ο αντίπαλος θα βγει, έχει σοφαρίσει, θα βγει να παίξει ποδόσφαιρο. Εμείς πρέπει να είμαστε πιο καλά. Αλλάξαμε τη διάταξή μας, πήγαμε σε 4-4-2 πιο κλειστά και είπαμε ότι στην κόντρα σίγουρα θα κάνουμε γκολ, γιατί έχουμε γρήγορους ποδοσφαιριστές και τα άκρα μας και η επιθετική μας. Όπως και έγινε με τον Καραντάκη, κάναμε το 1-2. Από εκεί και πέρα δεχτήκαμε κάποια πίεση. Σίγουρα ο αντίπαλος ανέβαζε παίκτες, έβαλε επιθετικούς ο κύριος Τσαραντάνης. Προσπαθήσαμε εκεί να κρατήσουμε σίγουρα το 1-2 και αν μπορούμε να κάνουμε μια πάσα να κάνουμε το 1-3. Ήθελα πιο νωρίς να γίνει το 1-3. Το κάναμε στο 94-95, τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Πιστεύω ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα με μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Να το ξαναπώ αυτό. Συγχαρητήρια στα παιδιά της Ερέτειας και στον Αντώνη. Συνεχίζουμε. Είναι ένα παιχνίδι, το αφήνουμε πίσω. Συνεχίζουμε γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Στη συνέχεια, μαζί με τον αγώνα του κυπέλου, πρέπει να είμαστε σωστά, προετοιμασμένοι, ξαναξεκουραστούμε και να δούμε το παιχνίδι ξεχωριστά. Να είσαι καλά, Νίκο. Ευχαριστώ.